Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Εσχύλου, Πέρσε. Ως τώρα στέκομαι βουβή, άναυδη από τη συμφορά. Κι άχνα δε βγάζω η δύστυχη. Γιατί τα πάθη τούτα το κάθε μέτρο ξεπερνούν τόσο που δεν αντέχω. Ούτε μια λέξη πια να πω γι' αυτά ή να ρωτήσω. Μα είναι ανάγκη οι άνθρωποι να υπομένουν τα δεινά όταν τα φέρνουν οι θεοί. Και εσύ κάνε κουράγιο. Ξεδίπλωσε στα μάτια μας τη συφορά μας, όσο και συμπληγώνει η θύμηση. Και πες μας ένα-ένα, ποιος σώθηκε και ποιον εμείς θα πρέπει να πενθούμε. Ποιον αρχηγό μας που ενώ είχε ταχτεί για να κρατάει το σκύπτρο μες στο στράτευμα, τώρα με το χαμό του άφησε τους στρατιώτες του έρημους και ορφανούς. Ο Ξέρξης σου ο ίδιος ζει, βλέπει το φως του ήλιου. Α, τι μεγάλο μου φέρες φως μέσα στο παλάτι μου και πια να βγει λαμπρότατη μετά από νύχτα σκοτεινή. Ο Αρτεμβάρης που όριζε 10.000 υπηκό, νεκρός πια στις σκληρές ακτές των Σιλινιών χτυπιέται. Με δόριο χιλίαρχος Δαδάκης πληγωμένος πέφτει από το καράβι του με πήδημα ελαφρό. Και ο τεναγώνας, ο άρχοντας, γέννημα των βακτρίων, στο θαλασσόδαρτο νησί του Έαντα πλανιέται. Ο Αρσάμις και ο Λίλεος μαζί τους και ο Αργίστης, κι οι τρεις, χτυπιούνται άψυχοι στην ξέρα τη σκληρή, ολόγυρα από το νησί που τρέφει περιστέρια. Ο Αρκταίας, που γειτόνευε με τις πηγές του Νείλου. Ο Αδεύης και πλάι τους τρίτος ο ασπιδοφόρος Φαρνούχος. Έπεσαν κι αυτοί από το καράβι το ίδιο. Ο Μάταλος, Μύριον Αντρών αφέντησε από τη Χρύσα πέφτοντας, βρέχει τη μυκνή κατάμαυρη γενιάδα κόκκινη μέσα στο αίμα του καθώς σε πορφυρή βαφή. Ο μάγος Άραβος μαζί και ο βάκτριος Αρτάμις, που είχε στην εξουσία του 30.000 άλογα, φύγαν για τη σκληρή τη γη και βρήκαν μαύρο μνήμα. Ο Αμφιστρέας που ακούραστα το δόρυ του κινούσε, ο Άμιστρης, ο Αριόμαρδος, το παλικάρι που φέρεσε πένθος της Άρδης, και μαζί ο Μίσιος ο Σισάμις, ο Θάριβης. Το γέννημα της Λύρνας, άντρας όμορφος, που ήταν αφέντης και αρχηγός σε 500 πλοία, νεκροί πέσαν οι δύστυχοι κι άδοξο τέλος είχαν. Και ο πρώτος στην παλικαριά Σιένεσης, τον Κυλίκονο ηγεμόνας, που δώσε άμετρο κόπο στους εχθρούς, μονάχα αυτός έχει χαθεί με δοξασμένο θάνατο. Για τους ηγέτες του στρατού τόσα είχα να σου πω. Και από τα πολλά μας τα δεινά λίγα σου λέω μόνο. Αλίμονο, τις συμφορές τις πιο φρικτές ακούω. Όνειδος για τους Πέρσες μας, θρήνος και μυρολόι. Μα γύρνα πάλι στην αρχή και απάντησέ μου τούτο. Πόσα ήταν τα ελληνικά καράβια και τολμήσαν να χτυπηθούν στη θάλασσα με το δικό μας στόλο και απάνω του να στρέψουνε με θάρρος τα έμβολά τους? Αν ήταν από τον αριθμό των καραβιών, να ξέρεις, η νίκη θα ήταν με εμάς. Γιατί τα πλοία όλα που είχαν οι Έλληνες εκεί έφταναν τα 300. Χωριά από τούτα πρόσθεσε και ακόμα 10 διαλεχτά. Ενώ από την άλλη τη μεριά, και αυτό το ξέρω ο ίδιος, 1000 καράβια έφερνε ο Ξέρξης σου μαζί του και άλλα 207 σκαριά ασύγκριτα στο τρέξιμο. Αυτή είναι η αναλογία. Νομίζεις πως τη μάχη τη χάσαμε εξαιτίας της? Όχι. Μα κάποιος δαίμονας μας δρίμαξε έτσι το στρατό, βαραίνοντας τη ζυγαριά μονάχα προς τη μια μεριά, χωρίς ισορροπία. Οι θεοί τη σώζουν πάντοτε την πόλη της Παλάδας. Και μένει ακόμα πόρθητη η πόλη της Αθήνας. Ναι. Όσο ζουν οι άντρες, πιο βέβαιο κάστρο δεν υπάρχει. Την αυμαχία πώς άρχισε? Για πες μας, και ποιοι πρωτάρχισαν τη μάχη? Τάχα οι Έλληνες ή ο δικός μου ο γιος, γεμάτος κάφημα για τα πολλά καράβια του? Δέσποινα, όλα τα πάθη μας τα άρχισε ένας θεός κακός ή εκδικητής. Ποιος ξέρει που δεν φάνηκε. Γιατί από το στρατό των Αθηναίων μας ήρθε κάποιος Έλληνας και είπε στον Ξέρξη το παιδί σου τα λόγια αυτά. Πως τάχα, όταν θα πέσει η σκοτεινιά της μαύρης νύχτας, οι Έλληνες δεν θα προσμένουν πια. Και πως θα ορμήσουν στους πάγκους των καραβιών για να σωθούν με μυστική φυγή όπου ο καθένας τους μπορεί. Και αυτός, μη βάζοντας στο νου του ούτε το δόλο του Έλληνα, μήτε το φθόνο των θεών, μόλις τα ακούει, στους ναύαρχους όλους αμέσως δίνει αυτή την προσταγή. Όταν θα πάψει ο ήλιος πια μαχτίδες να πυρώνει τη γη
και κατεβεί μες στον εθέρα η σκοτεινιά, να τάξουνε σε τρεις σειρές το στήφος των σκαριών τους, να φράξουν όλα τα στενά και τα βουερά περάσματα και το νησί του Έαντα να ζώσουν με άλλα πλοία. Γιατί τους λέει, οι Έλληνες αν τύχει και γλιτώναν το χάρο και έβρισκαν κρυφό δρόμο με τα καράβια, έτσι κι αλλιώς θα χάναν την κεφαλή τους όλοι. Έτσι τους είπε, κι ήταν πάλι γεμάτος θάρρος. Πού να ξέρε τι του είχαν γραμμένο του οι θεοί. Και τότε οι άντρες ρίχτηκαν και τίμαζαν το δείπνο πειθαρχημένα και ήρεμα χωρίς βιασύνη. Οι ναύτες πιάσαν και δέναν τα κουπιά πάνω στους στέρεους τους καρμούς. Και όταν το φέγγος χάθηκε του ήλιου και το σούρουπο έπεφτε αργά, στο πλοίο του πήγε να πάρει θέση καθίσα από τους οπλίτες μας και κάθε κοπηλιά της. Και η μια γραμμή του καραβιού παρακινεί την άλλη και ταξιδεύουν στη σειρά που είχε καθένας οριστεί. Και ολονυχτής οι ναύαρχοι κρατάνε στο τιμόνι όλο το πλήθος των αυτών. Και η νύχτα ωστόσο προχωρεί, μα οι Έλληνες στη μυστική φυγή ακόμα να ριχτούν. Και όταν η μέρα ολόφεγγι με τα λευκά της άλογα σκέπασε ολάκερη τη γη, τότε πιάσαν τραγούδι ήρθε πρώτα από τους Έλληνες κάποια βοή και αντίχησαν συνάμα οι βράχοι του νησιού και τους βαρβάρους όλους τους πιάνει ο φόβος που έπεσαν έξω σε ό,τι πρόσμεναν. Γιατί δεν ήταν για φυγή το θριαμβικό τραγούδι που ψάλαν τότε οι Έλληνες, μα να ριχτούν στη μάχη με λεβενδιά. Και η σάλπιγγα όλα τα φλόγιζε παντού. Και αμέσως με το πρόσταγμα χτυπούν την άρμη τη βαθιά και με ένα ρόχθο και ρυθμό βυθίζουν τα κουπιά τους, ώσπου σε λίγο αντίκρυμας προβάλλουν όλοι καθαρά. Πρώτα το κέρα στο δεξί πρόβαινε μπρος με τάξη και ακολουθούσε ολάκερος ο στόλος τους κατόπι. Και άκουγες μια τρανή κραυγή. «Ο παιδες Ελλήνων είτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδες γυναίκας, θεόντε πατρόων έδι, θήκαστε προγόνων, νίνι υπερ πάντων αγών». Και απ' τη μεριά μας μια βοή σε περσική λαλιά τους απαντούσε, αλλά καιρός πια δε μένει διόλου και ένας καρύς άλλο χτυπάει το χάλκινο εμβολό του. Και εκείνο που πρωτάρχισε ήταν καράβι ελληνικό και σύντριψε τα ακρόπνευνα κάποιου σκαριού από τη Φινίκη. Αλλοί κοιτάνε να ριχτούν στα άλλα τα πλοία. Στην αρχή ο ποταμός του στόλου μας γερά κρατάει, μα καθώς πλήθος καράβια στο στενό μαζεύονται, βοήθεια δεν είναι να προσμένεις πια. Χτυπιούνται μεταξύ τους με τα χαλκόστομα έμβολα, σπάνε κομμάτια τα κουπιά και ολόγυρά μας αγγλιώς τα ελληνικά καράβια χτυπούν με τέχνη. Ανάσκελα γυρίζουν τα σκάφη, χάνεται ως πέρα η θάλασσα, πίζει και γίνεται άφαντη από τα ναυάγια τα πολλά και από τον αντρών το φωνικό και πλημμυρούν με πτώματα οι ακτές και οι βράχοι γύρω. Κι όσα καράβια απόμειναν του στόλου των βαρβάρων, τώρα καθένα ρίχνεται στην άταχτη φυγή. Και εκείνοι, σαν σωρούς ψαριών μέσα στο δίχτυ μας τυπούν, βαρούν με θρύψαλα κουπιών κομμάτια από ναυάγια, κραυγές θριάμβου και μαζί βόγγι δώνουν το πέλαγο, ώσπου το μάτι της νυχτιάς ήρθε να βάλει τέλος. Και 10 μέρες στη σειρά κι αν σου μιλούσα, πάλι δεν θα μπορούσα να σου πω το πλήθος των δεινών μας. Γιατί να ξέρεις, άνθρωποι τόσο πολλοί ως τώρα ποτέ δεν σκοτωθήκανε σε μια μονάχα μέρα. Αχ, τι μεγάλο ξέσπασε το πέλαγο της συμφοράς στους Πέρσες και σ' ολόκληρο το γένος των βαρβάρων. Κι όμως να ξέρεις, ως εδώ δεν έχω φτάσει ακόμα ούτε στη μέση. Έπειτα, τέτοια μας ήρθε συμφορά που 2 φορές τη ζυγαριά βάρνει παραπάνω. Ποια μοίρα πιο σκληρή από αυτήν μπορεί να γίνει? Πες μας, ποιο να είναι πάλι το κακό που βρήκε το στρατό μας και όπως μας λες τη ζυγαριά βάρινε παραπάνω? Όσοι ήταν από τους Πέρσες μας οι πιο γεροί και οι πιο τρανοί, οι πρώτοι στην παλικαριά, οι αρχοντογεννημένοι και οι πιο πιστοί παντοτινά στο βασιλιά μας, όλοι βρήκανε θάνατο φρικτό και είχαν άδοξο τέλος. Εγώ η δύστυχη. Φίλοι, τη μαύρη συμφορά. Πες μας, αυτούς αντιλογής θάνατος τους ευρήκε? Εκεί στη Σαλαμίνα μπρος βρίσκεται ένα μικρό νησί όπου τα πλοία δύσκολα μπορούν να ράξουν και ο Θεός ο Πάνας, φίλος του χορού, συχνάζει στα κρογιάλια.
Εκεί λοιπόν ο Ξέρξης σου τους στέλνει αυτούς για να μπορούν πρώτα να αποτελειώνουν πράγμα εύκολο τους Έλληνες όσοι θα φτάναν αβαγίως στο νησάκι. Και ύστερα να σώζουν και τους άντρες μας από τα στενά της θάλασσας. Κι όμως ο γιος σου πρόβλεψε το μέλλον σφαλερά. Γιατί όταν της νίκης τη χαρά δώσαν οι θεοί στους Έλληνες, εκείνοι από τα καράβια τους βγήκαν την ίδια μέρα, φράζοντας με τους χάλκινους θώρακες στα κορμιά τους, και έζωσαν γύρω το νησί ώστε οι δικοί μας πια δεν ήξεραν πού να στραφούν. Και από τον εχθρό τα χέρια βροχή τους έρχονται η πετρίας, και από τις νευρές των τόξων τα βέλη φτάνουν σύννεφο και τους σκοτώνουν. Τέλος, χυμώντας όλοι οι Έλληνες με μια κραυγή χτυπάνε, κόβουν τον άθλιον τα κορμιά, ξεσκίζουν τις σάκες, ώσπου τους αποτέλειωσαν και τους ξεκάναν όλους. Το Ξέρξης βγάζει μια φωνή σπαραχτική σαν είδε το βάθος της καταστροφής, γιατί είχε πάρει θέση σε κάποιο λόφο την κορφή κοντά στο κύμα από που μπορούσε κάτω να θωρεί το στόλο πέρα ως πέρα. Και σκίζοντας τα ρούχα του, κλαίει και στρεγγλίζει με λιγμούς. Και άξαφνα δίνει προσταγές στον πεζικό στρατό του και ορμάει κατόπι στη φυγή. Τέτοια είναι η άλλη συμφορά που έχεις μπροστά σου να θρενείς τώρα κοντά στην πρώτη. Αχ, μισητό μου ριζικό, πώς γέλασες τους Πέρσες και έσβησες τις ελπίδες τους. Πόσο πικρά η Αθήνα τιμώρησε τον Ξέρξη μου. Λες και δεν φτάναν τόσοι άντρες μας που χαθήκανε πρώτα στο μαραθώνα. Για αυτούς να πάρει εκδίκηση ζητώντας το παιδί μου. Οχου, τι πλήθος συμφορές απάνω του έχει σύρει. Μα πες μου, τα καράβια μας όσα ξεφύγαν το χαμό, πού τ' άφησες? Μπορείς εσύ να μας το πεις με σιγουριά? Οι κυβερνήτες των Σκαριών που γλίτωσαν ρίχτηκαν κιόλα στην ξέφρενη φυγή με πρίμο αγέρι βιαστικά. Όσο για τον υπόλοιπο στρατό μας, καταστράφηκε στη βιωτεία. Μερικοί πέσαν κοντά στις βρύσες νεκροί από τη δίψα, ξέπνοοι από το λαχάνιασμα. Κι ύστερα εμείς περάσαμε στη χώρα των Φωκαίων και από τη Δωρίδα φτάσαμε στο μαλλιακό τον κόλπο, όπου με το άγιο του νερό βρέχει ως περχιός τον κάμπο. Κι οι παιδιάδες των Αχιών έπειτα μας δεχτήκαν. Όσοι σωθήκαν και έμειναν, και αυτοί είναι τόσο λίγοι, με άμετρο κόπο διαβήκαν τη Θράκη και ξεφύγαν ως που στη γη την πατρική φτάσαν, για να στενάζει τώρα από τον πόθο η πόλη μας για τα κρυβά της νιάτα. Αυτά είναι όλα αληθινά, και παραλείπω πλήθος από τα δεινά που σόριασε πάνω στους Πέρσες ο Θεός. Ω μαύρη μοίρα κι άπονη, με τι μεγάλο βάρος χύμιξες πάνω σ' όλο μας το περσικό το γένος. Όχ, εγώ η άμυρη. Πάει, έσβησε ο στρατός μας. Ω φανερό τον ήρου μου όραμα μες στη νύχτα. Τι καθαρά που μου δείξες τις συμφορές μας όλες. Κι όμως, εσείς πόσο άστοχα μου το είχατε εξηγήσει. Ας είναι, μια και η γνώμη σας έτσι πια το χιορίσει. Θέλω στους θεούς να δεηθώ πρώτα, και πάλι θα έρθω εδώ μαζί μου φέροντας μέσα από το παλάτι τις προσφορές μου, χάρισμα στη γη και στους νεκρούς. Ξέρω, αυτά όλα γίνονται για ό,τι έχει πια τελειώσει. Όμως μακάρι να έρθουνε καλύτερα στο μέλλον. Και όσο για σας, το χρέος σας είναι σε αυτή τη συμφορά πιστές να βρείτε συμβουλές για τους πιστούς αφέντες. Κι αν το παιδί μου φτάσει εδώ προτού να έχω γυρίσει, εσείς παρηγορήστε το και φέρτε το στο δώμα. Μήπως τα τόσα μας δεινά προσθέσει κι άλλο ένα. Εσχύλου, Πέρσε. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.